Η αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας είναι ένα ζητούμενο για τις σύγχρονες κοινωνίες σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αλόγιστης πατάλης των φυσικών πηγών που επιδόθηκε ο άνθρωπος τις προηγούμενες δεκαετίες. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε τον ήλιο που είναι φίλος μας να τον κάνουμε και ζωοδότη και στην ενέργεια. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Μιχαήλ Φιλιππίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Enerfilescu, που έχει πρωτοποριακά ενεργειακά ηλιοθερμικά συστήματα. Σας καλωσορίζουμε στο Αναδειξέτο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συστηθώ καταρχάς. Φυσικά. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Έχω ασχοληθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια με το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας που πάσχει περισσότερη η χώρα μας και όχι μόνο η χώρα μας, η Ευρώπη η ίδια, στον κτηριακό τομέα, γιατί ξέρουμε από μετρήσεις που έχουν γίνει ότι το 40% της ενέργειας η Ευρώπη το καταναλώνει για τα σπίτια. Οπότε επικεντρώθηκα εκεί. Πώς να εξοικονομήσουμε. Δηλαδή, κτίρια τα οποία δεν θα είναι τόσο ενεργοβόρα. Αυτό εννοείται. Ναι, σωστά. Είτε να μην είναι το κτίριο ενεργοβόρο, είτε να του δώσουμε συστήματα τέτοια, τα οποία χωρίς να καταναλώσουν ενέργεια, να μας προσφέρουν μέγιστη εξοικονόμηση. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν να αναφερθούμε σύντομα στα προϊόντα που έχετε στην Enerfil, αυτά που έχετε να επιδείξετε. Ευχαρίστως. Θα μιλήσουμε για το πρότυπο κτίριο L, το οποίο ξεκίνησα στην προσπάθειά μου να ξεφύγω από το βιομηχανικό κομμάτι της οικοδομής, δηλαδή τα ηλεκτρομηχανολογικά, αντελείες θερμότητας, λέβητες, εξοικονόμησης, συντελεστές. Ήθελα να επιτύχω μια εξοικονόμηση ενέργειας από το κτίριο, πριν καν του βάλουμε οποιοδήποτε σύστημα επάνω. Εκεί μελέτησα και εφάρμοσα τελικά το 2011 το καλοκαίρι, λειτουργεί από το 2012 το Ιανουάριο, ένα πρότυπο κτίριο στην Κρήτη, το ονομαζόμενο κτίριο L, το οποίο μελετήθηκαν τα κατασκευαστικά του στάδια και τα δομικά του στοιχεία έτσι ούτως ώστε να πετύχουμε μία επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας από ό,τι σε μία κλασική κατασκευή. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερους τεχνίτες, δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη εκπαίδευση στους μηχανικούς. Με μία απλή ενημέρωση μπορεί να διαχειριστεί κανείς ένα τέτοιο κτίριο και να το υλοποιήσει πολύ εύκολα. Ένα κτίριο τέτοιο που λέτε πρέπει να γίνει εξ αρχής ή υπάρχουν και παρεμβάσεις στα ήδη υπάρχοντα κτίρια που μπορούν να τα βελτιώσουν θερμικά? Έχουμε κάνει έργο και με καινούριο κτίριο αλλά και με υπάρχον κτίριο. Οπότε στο υπάρχον κτίριο οι βελτιώσεις που μπορούμε να επιτύχουμε είναι της τάξης του 95%. Δεν είναι μικρό και είναι πολύ σημαντικό. Ενώ σε ένα καινούργιο κτίριο οι παρεμβάσεις μας είναι καθολικές, είναι στο 100%. Να έρθουμε τώρα στα ηλιοθερμικά συστήματα της εταιρείας Enerfil. Ευχαριστώ. Μιλήστε μας για αυτά αναλυτικότερα. Τα ηλιοθερμικά συστήματα με τράβηξαν καταρχάς γιατί η Ελλάδα έχει πολύ πλούτο στον ήλιο. Δηλαδή η παραγωγή μας ανά τετραγωνικό μέτρο είναι υπερδιπλάσια από ό,τι στην κεντρική Ευρώπη. Με μια συγκριτική μελέτη που έκανα με την γεωθερμία μου έβγαλε ότι το ηλιακό όφελος για την Ελλάδα είναι περίπου 2,5 έως 3 φορές ενεργειακά μεγαλύτερο από ότι μια γεωθερμία και έτσι ασχολήθηκα με τα ηλιοθερμικά. Το ηλιοθερμικό είναι ένα σύστημα το οποίο παράγει ζεστό νερό το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε είτε για χρήση είτε για να θερμάνουμε ένα σπίτι είτε για βιομηχανική χρήση σε ένα εργοστάσιο, σε ένα τυροκομείο, σε μία μαρμελαδοποιία, παντού. Η τοποθέτηση των ηλιοθερμικών συστημάτων που συζητάμε είναι κάτι ιδιαίτερο από το συνήθες? Είναι εύκολη η τοποθέτησή τους και πώς γίνεται? Καταρχάς, εάν υπάρχει σύστημα θέρμανσης ή σύστημα παραγωγής ζεστού νερού, δεν το πειράζουμε. Φροντίζουμε πάνω σε αυτό το ήδη υπάρχον σύστημα να στήσουμε το δικό μας ηλιοθερμικό, το οποίο θα ενισχύσει ενεργειακά το υπάρχον σύστημα. Η εγκατάσταση είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν επηρεάζει την ήδη υπάρχουσα λειτουργία του συστήματος και μπορεί να γίνει μέσα από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες. Το σημαντικό σε αυτό που μας λέτε και κρατάω εγώ είναι ότι δεν ήρθατε να γκρεμίσετε,
δίνεται λύση ενεργειακή και σε αυτό που ήδη υπάρχει, βελτιώνοντάς το σε πολύ μεγάλο ποσοστό, από ό,τι μας είπατε. Τα ποσοστά της ενίσχυσης έχουν φτάσει μέχρι και το 100% σε πολύ κάποιες σημαντικό. Περιπτώσεις. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ασχολείστε και με τα ηλιοθερμικά συστήματα και με τα κτίρια. Έχετε μετρήσει όλο αυτό και στα δύο το ποσοστό της ενέργειας σταδιακά ή σε όλο το κτίριο τελειώνοντας ένα έργο? Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Ίσως να είμαι ο μόνος που κάνω το έργο και μετά κάθομαι 1 με 2 εβδομάδες με δικά μου έξοδα για να το μετρήσω και να το καταγράψω. Έχω πάρα πολλές μετρήσεις από τα έργα μου, πάνω από 1.000-1.200 νούμερα από μετρήσεις, και αυτά οπωσδήποτε με βοηθάνε για το επόμενο έργο και να το προγραμματίσω καλύτερα στον ηλεκτρονικό του διαχειριστή, το PLC, και να το διαχειριστώ καλύτερα σαν μεγέθη, ούτως ώστε να κάνει γρήγορη απόσβεση, να πιάνει λίγο χώρο και ο κόσμος να το πλησιάσει πολύ πιο εύκολα. Ναι, είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι ένα πρωτοποριακό ενεργειακό σύστημα δεν σημαίνει ότι θα ξυλώσει ό,τι έχει κάνει, ότι θα θέλει ειδικές προδιαγραφές στο σπίτι του. Σωστά. Να μην το φοβάται να νομίζει ότι αφορά μόνο καινούργια πράσινα κτίρια ή ό,τι ακούει και φαντάζεται ότι είναι μια τεχνολογία του μέλλοντος. Όχι βέβαια. Ειδικά στα ηλιοθερμικά, επειδή υπάρχουν αρκετά ηλιοθερμικά στην Ελλάδα, τα οποία δυστυχώς από την μέχρι σήμερα τεχνολογία που ξέραμε βγάζαν ζημίες και με τεράστιο κόστος συντήρησης. Η συσκευή διγενής που έχουμε και είναι διεθνής πρότυπη πατέντα κατηγορίας Α, αυτή είναι η απάντηση που πήραμε από τη Νέα Υόρκη, την οποία παρεπιπτόντως την προηγούμενη εβδομάδα την περάσαμε και σε ευρωπαϊκή φάση, την κατοχυρώσαμε και στις 38 χώρες της Ευρώπης. Η συσκευή διγενής μπορεί να τοποθετηθεί και σε ήδη υπάρχοντα ηλιοθερμικά. Τι τους παρέχει? Αμέσως τους δίνει 10 χρόνια εγγύηση, σταματάει τις ζημίες άμεσα σε οποιοδήποτε ηλιοθερμικό τοποθετηθεί και αυξάνει την απόδοσή του κατά τουλάχιστον 28%. Μάλιστα. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται αυθημερών, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα ηλεκτρολογικά, ούτε μερεμέτια. Η συσκευή διγενής τροφοδοτείται μόνο από φωτοβολταϊκές γεννήτριες χωρίς inverter και μπαταρίες, άρα είναι κάτι πολύ φιλικό, δεν είναι επικίνδυνο για τον οποιονδήποτε το τοποθετήσει ή το χειριστεί, και λειτουργεί δωρεάν 100% από τον ήλιο. Μέσα στα έργα μας, εκτός από την ενίσχυση θέρμανσης κατοικίας 94%, έχουμε επιτύχει σε βιομηχανικό πλυντήριο στην Κεφαλονιά ενίσχυση, ενεργειακή ενίσχυση στην πλύση κατά 92%. Μετά από 3 χρόνια λειτουργίας έχουμε διαχειριστεί πάνω από 10.000 κυβικά νερό στους 74 βαθμούς Κελσίου με μηδενικές ζημίες. Πρόσφατα έχουμε υλοποιήσει ένα ηλιοθερμικό διγενής σε ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, όπου εκεί καλύψαμε με μόλις 12 ηλιακούς συλλέκτες την ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης σε ξενοδοχείο 100 ατόμων. Ανεξαρτήτως ηλιοφάνειας και βραδινή χρήση και πρωινή χρήση, χωρίς να πάρει μπροστά ο Λέβητας, τον οποίο έχουμε βάλει να επικουρεί το σύστημα. Αυτά όλα δεν τα προσέξαμε μόνο εμείς. Έχετε λάβει διακρίσεις για τα έργα σας. Η πιο πρόσφατη ήταν τώρα, μέσα στο 2017. Έχετε και άλλη 1-2 χρόνια πριν. Και θα θέλαμε εσείς να μας αναφέρετε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Αποφάσισα να ζητήσω την γνώμη ειδικών για τα προϊόντα μου, γιατί οι διακρίσεις αυτές βγήκανε μέσα από μια επιτροπή καθηγετών πανεπιστημίων και κορυφαίων παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι βαθμολόγησαν και με βάση τις βαθμολογίες βρεθήκαμε στη θέση που βρεθήκαμε. Το πρότυπο κτίριο L εξοικονόμησε 94% ενέργεια, πήρε το πρώτο βραβείο το 2015 και πρόσφατα ο φωτοβολταϊκός ηλιακός σταθμός διγενής πήρε το χρυσό βραβείο με την πρώτη θέση στα ενεργειακά προϊόντα. Θα σας πω ακόμα ότι από το European Patent Office θα παρουσιαστεί και ο ηλιακός σταθμός διγενής και το πρότυπο κτίριο L
σε ενεργειακό συνέδριο το οποίο γίνεται στην Ελλάδα φέτος, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί είμαι πρώτος ομιλητής και ανοίγω στην ουσία το συνέδριο για την ενέργεια και την αειφορία. Από εμάς έχετε τις ευχές μας για μια καλή πορεία, καλή συνέχεια, όλα να πάνε καλά και στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοπορία που είχατε να σχεδιάσετε τα συστήματα αυτά και να δείξετε ότι γενικώς υπάρχει και τεχνογνωσία στην Ελλάδα, made in Greece, ότι πολύ δεν είναι όλα εισαγόμενα. Πάρα πολύ ψηλή. Πολύ ψηλή. Και ευχόμαστε να έχετε έμπνευση και δύναμη να φτιάχνετε πάντοτε πρωτοποριακά ενεργειακά συστήματα. Να είστε καλά. Και εσείς.